Η πυροσβεστική υπηρεσία Δράμας συνεχίζει τις ασκήσεις ετοιμότητας και προετοιμασίας έτσι ώστε όταν χρειαστεί να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ανάγκη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας σε μεγάλη γαλακτοβιομηχανία της Δράμας, η οποία μεταξύ άλλων προέβλεπε τραυματισμό αλλά και διαρροή αμμονίας. Συγκεντρώνεται η ετήσια τριήμερη άσκηση που έχει προγραμματίσει το πυροσβεστικό σώμα στα πλαίσια της διαβίου και συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του. Παράλληλα, μέσα από αυτές τις ασκήσεις γίνεται και μια προσπάθεια και δίνεται και η ευκαιρία στο πυροσβεστικό σώμα να προσεγγίσει και τους πολίτες αλλά και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του νομού Δράμας, ούτως ώστε και να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε δύσκολες συνθήκες που μπορούν να προκύψουν πάνω στον εργασιακό τους στις εργασιακές τους συνθήκες και παράλληλα να μπορούν να δρουν ψύχρεμα προς την αντιμετώπιση αυτών των ζηβάντων. Άρα λοιπόν είναι διτός ο στόχος αυτών των ασκήσεων και να εκπαιδευτεί το προσωπικό δίνοντας την εντύπωση μιας προσομοίωσης της άσκησης σε πραγματικό ζηβάν και παράλληλα βέβαια να μπορέσουν και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις ή όπου διεξάγεται η άσκηση να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να συμβάλλουν και αυτοί. Όπως σημείωσε και ο υπεύθυνος εκπαίδευσης στην πυροσβεστική υπηρεσία της Δράμας, η άσκηση εξελίχθηκε σύμφωνα με το σενάριο, ενώ δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ετοιμότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η σημερινή άσκηση που πραγματοποιήθηκε εδώ στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Γάλακτος Δράμας Νεογάλ αφορούσε σύμφωνα με το σενάριο διαρροή αμμονίας από τις δεξαμενές που διαθέτει η επιχείρηση. Ένας υπάλληλος υποτίθεται έχει τραυματιστεί πηγαίνοντας να κλείσει τις βάνες και ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιάς στο λεβιτοστάσιο της επιχείρησης. Όπως είδατε, έγινε πλήρη ανάπτυξη των πυροσβεστικών οχημάτων. Ακολουθώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς μας ενέργειες και τελείωσε με επιτυχία αυτή η άσκηση.